Σήμερα εδώ να καλωσορίσω στη Νέα Σμύρνη.
και να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Σύντροφε πρόεδρε, ευχόμαστε ολόξυπα, καλή επιτυχία. Στην προτροπή που έχουμε πει να αναδειωθεί το ΠΑΣΟΚ και να φέρετε κοντά μας και τα παιδιά σας και τα κόρια σας, κάποιοι πήραν το μήνυμα και λέω πως έχουν φέρει πολλά παιδάκια. Συγχαρητήρια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά σήμερα έχουμε βάλει πολλές ομιλίες. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, όπως βλέπετε. Κάναμε το debate μας. Πολύ ωραίο. Νομίζω ήταν καλό. Θα μπορούσε να έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας μεγαλύτερους για να είναι έτσι και πιο αμπεδυνατούς να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Αλλά όπως και στην καρδιά τώρα, θα αναγκαστώ να πω και κάποια πράγματα που δεν είχαμε τον χρόνο να τα πούμε εκεί. Καταρχάς, εγώ τι ζητάω από σας, να αξιολογήσετε αξιοκρατικά, με παραταξιακά και εθνικά κριτήρια, εάν αυτά τα 2,5 χρόνια το ΠΑΣΟΚ πήγε μπροστά ή αν το ΠΑΣΟΚ ήταν χρήσιμο. Γιατί ουσιαστικά εμείς το θέλουμε μια παράταξη χρήσιμη για τη χώρα, μια παράταξη που θα μεγαλώνει η πολιτική της επιρροή για να μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κυβέρνηση και να εφαρμόσει αυτά που λέει στα προγράμματά της. Εγώ λοιπόν περιμένω 6 Οκτωβρίου και 13 μια αξιοκρατική αξιολόγηση αυτών των 2,5 ετών. Πήγαμε μπροστά, μείναμε στάσιμοι, ήμασταν με τον λαϊκισμό, ήμασταν με τον ορθό λόγο, μπήκαμε στο στόχαστρο ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνέπεια και το ήθος ή δώσαμε ένα αγώνα με φοβερές ανδιξοότητες κόντρα στο ρεύμα και τα συμφέροντα για να βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ΠΑΣΟΚ του 2021. Το 2021 το πρώτο ερώτημα όλων των δημοσιογράφων ήταν με ποιο θα πας. Όλοι μας αντιμετώπιζαν ως ένα κόμμα συμπλήρωμα. Ως ένα κόμμα το οποίο η μόνη του χρησιμότητα ήταν να συγκυβερνήσει ή με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του σήμερα. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ του σήμερα είναι ένας αυτόνομος πόλος με πολύ ισχυρότερα ποσοστά που αν τα συγκρίνουμε με τους ισχυρισμούς της εποχής δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με αυτό που ήμασταν πριν. Πριν ήμασταν 41% Νέα Δημοκρατία, 32% ΣΥΡΙΖΑ και 8% το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα 28% είναι Νέα Δημοκρατία, 15% ο ΣΥΡΙΖΑ, 13% το ΠΑΣΟΚ και πλέον όπως και 4 μήνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο του 24, δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Γιατί όλα γίνανε στον αυτόματο πιλότο ή είχαμε λάθος στρατηγική. Εγώ δεν άκουσα στο debate μία κριτική για τις μεγάλες αποφάσεις. Μία κριτική για το ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Τότε όμως άκουσα. Και θέλω να διεγείρω τη μνήμη σας. Αν δεν έλεγα ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, θα μέναμε όρθιοι στις διπλές εκλογές. Αν έλεγα τη γνωστή γραμμή, δεν θα αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη, το ΠΑΣΟΚ θα άντεχε στις μιλόπιτρες του δικοματισμού. Τότε κάποιοι λέγανε, μα πες και ποιο πρωθυπουργό θες. Το τρίτο κόμμα θα έλεγε, ποιο πρωθυπουργό θέλει. Κάποιοι είχαν αμπαλάρει τα σχέδιά τους, ιστοβωμό λέει της σταθερότητας. Ιστοβωμό της σταθερότητας
το Πασόκ να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Και η στογωμό της μεγάλης κεντροαριστεράς να εργαλειοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν δεν είμαι σαν γέφυρας, γκρέμισα γέφυρας για να είμαστε πολιτικά αυτόνομοι στο σύγχρονο το Πασόκ. Πάμε στην αυτοδιοίκηση. Το Πασόκ είναι το Πασόκ του 21. Γιατί και εκεί ακούω, δεν είχα λέει τομέα, ποια στρατηγική μας. Το Πασόκ τον Οκτώβριο του 2023, μετά από 2 μήνες διπλών εκλογών και έχοντας ελάχιστα χρήματα στο ταμείο του, γιατί ήδη είχε ρυθμίσει τα δάνειά του, πήγε στις αυτοδιοικητικές και κέρδισε με ανθρώπους, μέλη του Πασόκ, 108 δήμους και μέσα σε αυτούς τους 3 μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας. Και 2 περιφέρειες. Και την Κρήτη και τη Θεσσαλία. Τα είχαμε όλα αυτά δεδομένα. Πώς ήταν δεδομένα? Και αφού ήταν δεδομένα, γιατί δεν συνέβησαν στο παρελθόν? Πάμε τώρα στην πολιτική. Εγώ περιμένω κριτική επί της πολιτικής. Το μόνο που άκουσα στο debate ως ψήγμα πολιτικής κριτικής είναι, ακούστε παρακαλώ, γιατί έκανα πρόταση δυσπιστίας για το ζήτημα των τεμπών όταν αποκαλύφθηκε ότι κάποιοι το βράδυ της τραγωδίας πήραν τα χαλκευμένα, πήραν τις συνομιλίες στο Θμάκη, τις χάλκευσαν και τις έδωσαν στο πρώτο θέμα για προπαγάνδα. Γιατί λέει δεν έκανα πρόταση δυσπιστίας μετά το πόρισμα της εξεταστικής? Γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε πόρισμα της εξεταστικής. Δεν καταλαβαίνω. Ξεχνούνε κάποιοι ότι δεν υπήρχε πόρισμα της εξεταστικής, αλλά πολλά και διαφορετικά πόρισματα. Ξεχνούνε κάποιοι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε εξεταστική. Γιατί κατέθεσε προεξεταστικής έτοιμα προανακριτικής. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην θυμούνται ότι πήραμε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και πήγαμε στη Βουλή. Το πόρισμα αυτό είχε συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες του κύριου Καραμαλή. Καταθέσαμε πρόταση προανακριτικής και η Νέα Δημοκρατία μπήκε ασπίδα να τον προστατεύσει και είδαμε την αλγινή εικόνα να καταχειροκροτούν τον άνθρωπο που έχει τεράστιες πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Γιατί δεν υλοποιήθηκε για 7-17, ώστε να ζουν σήμερα 57 άνθρωποι? Για ένα πρωτοσέλιδο κάναμε την πρόταση δυσπιστίας. Μου ακούγεται κάπως βαρύ και ειδικά όταν αυτή η πολιτική κίνηση είναι η μοναδική πολιτική κίνηση 50 χρόνων μεταπολίτευσης, όπου το τρίτο κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη κάνει πρόταση δυσπιστίας. Ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και το βράδυ ο Πρωθυπουργός έχει ιτηθεί κατά κράτος. Και γιατί έχει ιτηθεί κατά κράτος? Διότι με δικές μου πρωτοβουλίες 2 φορές τον πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. 2 φορές παραιτήθηκε το Μαξίμου με δικές μου πρωτοβουλίες. Και δεν το λέμε αυτό σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κασελάκης πότε πήραν μία πρωτοβουλία που να επιφέρει μία ήττα στον κύριο Μητσοτάκη? Πότε? Τώρα και 2,5 πρώτα. 2 φορές με δική μου πρωτοβουλία, τη μία φορά παραιτήθηκε το μισό Μαξίμου το 22 το καλοκαίρι και μία πριν από μερικούς μήνες. Γιατί? Γιατί οι πρωτοβουλίες ήταν πάντα θεσμικές. Στο προσκήνιο, χωρίς δικαστικό λόγο, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και στις 2 πρωτοβουλίες, τι αποδείχθηκε? Ότι ο άνθρωπος δεν έχει όριο. Μπροστά στο βωμό της καρέκλας του, θυσιάζει τους πάντες. Μπορεί να πει τα μεγαλύτερα ψέματα, όπως το πρωί της δυσπιστίας. Έβαλε το Μαρινάκι τον Παύλο να πει ότι με βάλα λύση συμφέροντα, λέει, να τον αποσταθεροποιήσω. Και το βράδυ, κατά μαγικό τρόπο, στο σπίτι του επιχειρηματία, ή στενότερο του συνεργάτη θα πει: Ουρίστε. Ή
ψέμα του. Είπε όμως ότι σε συγγνώμη για το παρακράτος των υποκλοπών που έσαι στο περιβάλλον του. Λες και η Ελλάδα είναι στο μετεφιλιακό κράτος. Και ας φύγω από τα θεσμικά. Να πάω στην οικονομία. Πού έχει πετύχει. Και δεν ακούω κριτική για το πρόγραμμά μας έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Στην ενέργεια, οι πρώτοι που είπαμε πλαφόν στη Λιανική για να βγάλουν δισεκατομμύρια η μεγάλη παραγωγή ενέργειας είμαστε εμείς. Οι πρώτοι που είπαμε σταματήστε να δίνετε τα μεγάλα πάρκα ανανεώσιμων πηγών στους μεγάλους, αλλά δώστε κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, συνεταιρισμούς και στα αστικά κέντρα σε φτωχούς για φωτοβολταϊκά στέγες, είναι το Πασό. Γιατί το είπα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Όταν η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται προς όφελος του αδύναμου και του παραγωγού, το κόστος ενέργειας υπονομεύει την παραγωγή, υπονομεύει και τη ζωή. Τι να πω με αυτά. Έχισε μια υπόλοιπα κόμματα. Ή που υπάρχει μια διαφωνία σε αυτές τις διαδικασίες. Ποιοι πήραν πρωτοβουλία για την ακρίβεια, συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Με πρόταση νόμου που έλεγε ενιαία αρχή καταναλωτών και μειωμένο ΦΠΑ. Στο ΒΕΠΟ δεύτερη απάντηση ήταν δεν μπορούμε λέει, είναι 2 δις. Πώς είναι δυνατόν να είναι 2 δις ο μειωμένος ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στην Ελλάδα όταν στην Ισπανία με τετραπλάσιο πληθυσμό και υπερδιπλάσιο τουρισμό ήταν 2,2 δις. Και εδώ κοροϊδία. Άντε λοιπόν αυτό είναι δημοσιονομικό. Η πρόταση νομοθετική μας για ενιαία αρχή καταναλωτών που δεν κοστίζει 1 ευρώ και δεν έγινε αποδεκτή. Τι σημαίνει αυτό. Ξυπνάει το πρωί ο πολίτης, έχει μια εφαρμογή στο κινητό του που λέει σε ποια προϊόντα στην κεντρική Ευρώπη οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από την Ελλάδα. Ποιο πολυεθνικό, ποιες ετικέτες. Όταν λοιπόν είσαι ενήμερος ποιος σου βάζει το χέρι στην τσέπη, πας στο ράφι και τους γυρνάς την πλάτη και πας στην επόμενη εταιρεία. Τι κόστησε αυτό. Τίποτα. Γιατί πει όχι η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Διαφώνησε κανείς στα θέματα της τροποποιίας. Αλλά δεν υπάρχει και το κορυφαίο. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν ο εισηγητής της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ και συνυποψήφιός μου να μην γνωρίζει ότι στην πρόταση που καταθέσαμε ήταν μέσα η διαδικασία παρακολούθησης της διαδρομής του δανείου του δανειολήπτη σε όλα τα στάδια, με όλες τις προσαυξήσεις για να διευκολύνουμε το δανειολήπτη να μπορεί να βρει το δίκιο του νομικά και να μπορεί να διαπραγματευτεί σωστά σε μια πρόταση νόμου που είχε τη λύση του ελβετικού φράγκου, τις 120 δόσεις για εφορία και εύκα, τη δυνατότητα να αγοράζει το δάνειο δανειολήπτης πριν καταλήξει το φαντ βάσει του τι έχει πληρώσει και βάσει της υποθήκης του και βέβαια κανόνες διαφάνειας για τα δάνεια που είναι στα φαν, ώστε οι διαπραγματεύσεις να γίνονται πάνω στο τραπέζι με τους σέρβισερς χωρίς εκβιασμούς. Όλα αυτά δεν ήταν λόγια του αέρα. Είναι κατατεθειμένη πρόταση νόμου που ο άνθρωπος που τη συνέταξε είναι ο κύριος Πυράκος, ο άνθρωπος που έπρεπε να λένε το όνομά του νόμο Κατσέλη. Και ότι αυτός έγραψε αυτόν τον νόμο που υπερασπίσει την πρώτη κατοικία χιλιάδων Ελλήνων στα μνημονιακά χρόνια. Πού δεν πήραμε πρωτοβουλίες. Στα θέματα πολιτικής προστασίας. Μα δικός μου νόμος είναι στις Βρυξέλλες. Η δυνατότητα της χώρας κάθε καλοκαίρι να έχει εκατοντάδες πυροσβέστες δωρεάν από ξένα κράτη. Δεκάδες εναέρια μέσα. Δεκάδες επιγεία μέσα. Το λέγαμε αυτό
την ώρα των φυσικών καταστροφών. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αν το είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, θα το ξέρει για τα 11 εκατομμύρια Έλληνες. Υπερασπιζόμαστε το έργο μας. Αλλά για να υπερασπίσεις το έργο σου, πρέπει και να θες να το υπερασπιστείς, αλλά και να το ξέρεις. Γιατί πώς είναι δυνατόν να υπερασπιστείς τη θέση μας για τα εθνικά μας συμφέροντα όταν νομίζεις ότι το ενωσιακό βέτο, το βέτο της ένταξης, είναι το ίδιο με το βέτο των κυρώσεων και το αυτονομικό παραμύσιο. Πώς είναι δυνατόν να ρωτάς εάν πρέπει να πάμε στη Χάγη στο debate βλέποντάς μας μισό εκατομμύριο Έλληνες, όταν αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ πάνω από 30 χρόνια. Γιατί στήριξαμε το Ελσίνκι με Σιμίτη Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του κ. Παπανδρέου? Και γιατί ψάχνουμε τον κύριο Καραμαλή? Είτε ότι μετά το 99 τροχοδρόμησε η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης, η ένταξη της Κύπρου με άδειο Κυπριακό στην Ευρώπη. Και τι λέγαμε? Ότι να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, που όσο ανοίγουν κεφάλαια με την Τουρκία, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο να πάμε στη Χάγη για το μόνο θέμα που είναι η χάραξη θαλασσίων ζωνών. Και ξαφνικά τώρα έχουμε μια άλλη άποψη. Σε αυτά τα θέματα η παράταξή μας είχε σταθερή θέση και στάση. Και όταν μιλάμε δημοσίως πρέπει να είμαστε καθαροί και συνεπείς. Γι' αυτό και στο debate είπα την άποψή μου ευθαρσώς. Και το έχω πει και στην Ευρώπη και εδώ. Και φιλοδοξώ κάποια στιγμή να είναι και μια άποψη όλου μας του κόμματος. Από το 17 δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει παγώσει οποιαδήποτε ενταξιακή διαδικασία. Γιατί? Όχι λόγω των δικών μας ζητημάτων. Λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο Ερντογάν μετά το πραξικόπημα δεν σέβεται τίποτα. Ούτε μίντια, ούτε πολιτικούς αντιπάλους, κανέναν. Γι' αυτό πάω σε διαδικασίες. Και τι λέω? Φοβάμαι ότι αν δεν σχεδιάσουμε εμείς το τι θα είναι η ειδική σχέση, θα μας έρθει κολάρο η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης του 97, που δεν θα περιβρουνεί κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα. Κάτι που συμβαίνει στις διαδικασίες τις ενταξιακές και στα Δυτικά Βαλκάνια και με την Τουρκία. Πού διαφωνούμε? Ας το συζητήσουμε, αλλά με ορθό λόγο. Με δεδομένα, γιατί εγώ έχω δεδομένα. Όταν πήγα να πάρω την πρωτοβουλία να μπουν κυρώσεις στην Τουρκία οικονομικού χαρακτήρα για το Τουρκολιβικό Σύμφωνο, ανακάλυψαν ότι δεν μπορούν να μπουν ολοκληρωμένες οικονομικές κυρώσεις σε προϊόντα. Διότι το κείμενο του 97 δεν δίνει τη δυνατότητα. Και αν πάει η Τουρκία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, θα δικαιωθεί. Τι λέω λοιπόν σήμερα? Με αυτά τα δεδομένα να σχεδιάσουμε εμείς ως πατριωτικό και προοδευτικό κίνημα το τι θα είναι η σχέση της Ευρώπης Τουρκίας για να αντιμετωπίσουμε τον όποιο κίνδυνο. Και το ΠΑΣΟΚ πάντα πρωτοπορούσε σε αυτά τα θέματα. Και με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τον Κώστα Σιμίτη στη διαδικασία αυτή. Είναι καιρός λοιπόν, είναι καιρός λοιπόν αυτό το θέμα να τα συζητήσουμε και να τα επανασχεδιάσουμε, όχι για το Πασό, για την πατρίδα. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε έναν πρωθυπουργό που λίγο πριν τον Ερντογάν τη μια φορά, δύο μέρες πριν, γίνεται τζαμί μονή της χώρας και δεν λέει τίποτα παρά μόνο μετά την πίεση μας. Και ενώ ήδη έχει γίνει τζαμία για Σοφιά με τεράστιες επιπτώσεις των μνημείων. Το λέει η επιστημονική κοινότητα διεθνώς. Ένα οικουμενικό μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Και τώρα, πριν το συναντήσει στη Νέα Υόρκη, πάει από το βήμα του ΟΗΕ και λέει ο Ερντογάν, αναγνωρίζει τα κατεχόμενα. Και πάλι χλιαρή αντίδραση. Ήρεμα νερά, ποια ήρεμα νερά? Στην Κάσο είναι ήρεμα τα νερά. Στο Κυπριακό είναι ήρεμα τα νερά. Που τη μέρα των 50 ετών του Ατήλα, είπε ο Ερντογάν ότι ο Ατήλας ήταν μια επιχείρηση ηρηνευτική. Ήρεμα νερά.
εμείς δεν θέλουμε την ένταση, αλλά θέλουμε τον σεβασμό. Και για να είσαι τον σεβασμό πρέπει να είσαι ισχυρός. Όχι μόνο αποτρεπτικά και διπλωματικά. Ποια είναι η διπλωματία μας σήμερα? Ό,τι να είναι. Για το Κόσοβο, η κυρία Μπακογιάννη να μπει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο κύριος Γεραπετρής να μην μπει. Για την Αλβανία, άρα το Μαξίμου, άρα οι διπλωμάτες, στο θέμα του Μπελέρη. Για τη Βόρεια Μακεδονία, μετά που άρχισε να το λένε Μακεδονία, αντέδρασε η Ελλάδα, 12 μήνες πριν το κόμμα που κυβερνά σήμερα, είχε τίτλο «Η δικιά μας Μακεδονία» και όχι «Η δικιά μας Βόρεια Μακεδονία». Τι κάναμε 12 μήνες? Μπορώ να σας φέρω πολλά και διαφορετικά παραδείγματα. Όπως την ανεπίτρεψη στάση της Ελλάδας, στον ΟΗΕ, να ψηφίσει, να κάνει αποχή, όπως και η Ουγγαρία και άλλες χώρες, στην προσπάθεια να υπάρξει απόφαση παγκόσμιας μνήμης για τη σφαγή Σρεμπρένιτσα. Δεν έχει λογική αυτή η εξωτερική πολιτική. Γιατί έχει λογική η στάση τους στα κοινωνικά θέματα, στην υγεία μας. Πήρανε 40 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σύστημα Καταραίει Υγείας. Είμαστε δεύτεροι, ο δεύτερος λαός της Ευρώπης που πληρώνει τα περισσότερα χρήματα από τη τσέπη του για την υγεία μετά τη Βουλγαρία. Κόστος ζωής Δυτικής Ευρώπης, κοινωνικό κράτος Βαλκανίων. Αυτή είναι η πολιτική της δημοκρατίας. Και βέβαια η παιδεία. Γιατί καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο, πέρα από το τι είναι πάγια θέση μας 20 χρόνια στο πρόγραμμά μας, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά με αναθεώρηση του άρθρου 16. Για ένα μεγαλύτερο λόγο. Μα αν στην παιδεία η Νέα Δημοκρατία καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει και στην υγεία, έχετε καταλάβει ποιο είναι το μέλλον των νεότερων γενεών? Πώς θα σπουδάζουν? Τι θα σπουδάζουν? Μα σήμερα ένα παιδί δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα να σπουδάσει λόγω του κόστου ζωής. Φανταστείτε να έχει να πληρώσει και δίδακτα. Εδώ ζούμε μια νέα εποχή τεράστιων ανισοτήτων. Και φαίνεται από ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Μισθή. Η μισθή είναι η 26η ως ποσοστό του ΑΕΠ στις 27 χώρες της Ευρώπης. Και τα κέρδη των επιχειρήσεων τρίτα από την κορυφή. Είμαστε μοναδικό παράδειγμα ανισοτήτων τέτοιου μεγέθους. Τρίτα τα κέρδη των επιχειρήσεων, βέβαια το μεγαλύτερο, και η μισθή 26η. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια δύναμη να ανατρέψει τις παθογένειες, να μιλήσει καθαρά χωρίς λαϊκισμό. Γιατί εμείς μιλήσαμε χωρίς λαϊκισμό και για τους συνταξιούχους. Είπα εγώ ποτέ 13η και 14η σύνταξη που έλεγε ο Τσίπρας και ο Κασελάκης. Και δεν το πω. Δεν θα μπορούσα να το πω. Γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Τι είπαμε όμως, μετρημένο και με τη βοήθεια και του Γιώργου Κουτρουμάνη. Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χάμηλους συνταξιούχους και κατάρριξη προσωπικής διαφοράς. Δύο δίκαια μέσα. Κοστολογημένα. Τον πρώτο χρόνο 1,1 δις. Και μέχρι την πενταετία σβήνει η προσωπική διαφορά και μένουν μόνο 700 εκατομμύρια, 600 με 700 εκατομμύρια το νέο ΕΚΑΣ. Μα αυτή ήταν η πολιτική μας. Γι' αυτό ο κόσμος γύρισε και μας ανακούει και μας παρακολουθεί. Γιατί η πολιτική μας δεν ήταν θεωρίες, δεν ήταν λαϊκισμοί, δεν ήταν ο δικαστικός λόγος. Ήταν ο θεσμικός σεβασμός ακόμη και απέναντι στην αντιμετώπιση του παρακράτου. Ήταν ο κοινωνικός σεβασμός ακόμη και στα μεγαλύτερα διέξοδα του κοινωνικού κράτους. Ήταν ο πατριωτικός λόγος ακόμη και όταν η χώρα μας βρισκόταν μπροστά σε μια κυβέρνηση που είχε στρατηγική καταπερίπτωση και πάντα την επικοινωνία. Θέλω να διεγείρω τη μνήμη σας και να θυμηθείτε ότι δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Από την αρχή της διακυβέρνησής τους δεν έχουν κανένα σχέδιο τα εθνικά θέματα. Τι είχε πει ο κύριος Δένδιας που προανήφεται για νέους ρόλους? Όταν συνάντησε τον Τσαβούσογλου στην Άγκυρα πριν από 4 χρόνια. Λέει, αγαπητέ Μαυλούτ, πώς ήταν να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά μας όταν υπάρχει το Κάζου Μπέλη?
και είναι τέτοιος ο ελεγχόμενος ο τύπος στην Ελλάδα, που πανηγυρίζανε λέει, γιατί το είπε στο Τσαμούσο. Ένας όμως που πανηγυρίζανε οι Τούρκοι, πώς γίνεται αυτό. Καλά κάνανε και πανηγυρίζανε. Αυτοί, εμείς γιατί πανηγυρίζανε. Όταν πρώτη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών συνδέει το κάζους μπέλι με το στρατό στα νησιά μας. Δηλαδή αν κύριε Δέντια έλεγε ο Ερντογάν, άρα με το κάζους μπέλι, εμείς θα διώνουμε το στρατό μας όταν είναι διεθνείς συμβάσεις. Εγώ λοιπόν για όλα αυτά, για τη στάση μας, για την πολιτική μας στη στέγαση που είχαμε πρώτη πρόγραμμα ολοκληρωμένο για να χαμηλώσουν τα ενίκια, στην υγεία, στην παιδεία, στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, δεν άκουσα μία συγκροτημένη διαφορετική άποψη. Και δεν το λέω αυτό για να υποτιμήσω κανένα. Το λέω γιατί η χώρα χρειάζεται σχέδιο. Όχι στα λόγια, ούτε στις χορηγούμενες διαφημίσεις. Σχέδιο στη Βουλή και στην κοινωνία. Που το καταλαβαίνει, το κατανοεί και το ακολουθεί η κοινωνία. Αυτό το σχέδιο μας έκανε να φύγουμε από τις μιλόμετρες. Αυτό το σχέδιο μας κάνει κυβέρνηση. Ποιοι είναι αυτοί που το ρωτάνε, αυτοί που ευθύνονται που κρεμιστήκαμε γρήγορα, ποιοι το ρωτάνε και με ποιες συμπεριφορές, τις συμπεριφορές των 7 και 5, θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αγωνιούν τους το πότε, μα το βράδυ που ήταν ο μεγαλύτερος ιτημένος, με 13% πτώση, ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε να πέφτει και εμείς παρόλα τους ιδιοδοτισμούς του κύριου Λοβέρδου που έκανε κόμμα συνεχίσαμε την ανωδική μας πορεία, κάποιοι πήραν τον προβολέα τον ιτημένο και τον φέρανε στο κόμμα του. Αυτό είναι το κύριο. Δεν αφήσαμε ούτε 10 μέρες να πει σε σωστρέφεια η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτή η παραταξιακή στάση. Είναι αυτή η συνέπεια. Αυτά μας φέρανε στο όριο της πολιτικής μας επιβίωσης. Και στο ερώτημα αν αξιοποιήθηκαν όλοι, πραγματικά, εδώ είναι ο μέγιστος παραλογισμός. Δεν αξιοποιήθηκανε. Την κυρία Διαμαντοπούλου την κάλεσε στο συνέδριο του 22 σε ειδικό τραπέζι διαλόγου για το κοινωνικό κράτος με καλεσμένη την Υπουργό Στέγασης της Πορτογαλίας. Ο κύριος Κατρίνης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, μέχρι να μπω στη Βουλή. Ο κύριος Δούκας, όταν τον πρότεινα για υποψήφιο δήμαρχο, οι μισοί βαρόνοι του Πασόκ έλεγαν ότι πάμε για Βατερλό στην Αθήνα. Γιατί επέλεξα την ανανέωση ενός αγνώστου προσώπου, αλλά είχαμε ατζέντα την πράσινη Αθήνα, τη βιώσιμη Αθήνα. Γιατί η προτεραιότητά μου ήταν η ανανέωση παντού. Δεν ήθελα πια να είμαστε ένα κόμμα νοσταλγίας. Αλλά να μπουν και νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Νέοι άνθρωποι σε κάθε τομέα. Γιατί έχουμε νέους βουλευτές, νέους δημάρχους, νέους αντιπεριφερειάρχες. Γι' αυτό το Πασόκ το 3,5% στους 18, 24, του 19, σημαίνει στο 12. Σε ποιον δεν δώσαμε χώρο. Στον κύριο Γερουλάνο, τομέας της οικονομίας και υπεύθυνος για το μεγαλύτερο στοιχείο αντιπολίτευσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπορώ να πω για όλα τα στελέχη, αλλά μένω εκεί και ξέρετε γιατί. Διότι το κόμμα ήταν ανοιχτό σε όσους θέλαν να δουλέψουν και να εργαστούν. Το κόμμα εξέλεξε οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και άνοιξε 89 αναπτυξιακές αυτοοργανωμένες. Εσείς τα πληρώνετε. Ο αυτός το μισθό. Κάναμε ψηφοδέλτια χωρίς ένας δεν να διαμαρτυρηθεί σε όλη την Ελλάδα για αποκλεισμό και σε εθνικές και σε ευρωπαϊκές εκλογές και κατακλείδη. Κάναμε λάθη, ναι, κάναμε και λάθη. Έπρεπε στην επικοινωνία μας να παίρνουμε μεγαλύτερα ρίσκα. Υποτιμήσαμε τη δύναμη της επικοινωνίας των άλλων. Αλλά τι να κάνουμε.
ένα εσπρεσάκι έπινε ο κύριος Κασελάκης στο Κορονάκι και εμφανιζόταν 40 κάμερες. Εμάς παίζαν τα κανάλια. Είχαμε ούριο άνεμο. Μέρα, νύχτα, Μητσοτάκη, Κασελάκη. Απ' την παρέλαση μέχρι το εσπρέσο. Το πρόγραμμα μας παίζαν τα κανάλια. Τις θέσεις μας για την υγεία και την παιδεία και τη στέγαση. Τα ξεχνάμε. Ποιος ήταν ο ούριος άνεμος. Κόντρα στη διαπλοκή και στους πολιτικούς μας αντιπάλους, το Πασόκ επέστρεψε όχι με το δικό του τόπο, αλλά με το τόπο του δικό σας. Τους αγώνασε και τους κύριξε. Να με εμπιστευτείτε ξανά. Τα 2,5 χρόνια πετύχαμε πολλά. Τα επόμενα ενωμένη θα πετύχουμε ακόμη περισσότερο. Δώστε μου τη δύναμη. Δώστε μου τη δύναμη στις 6 Οκτωβρίου να συνεχίσω το δύσκολο κοπιαστικό αγώνα. Από το αντισυμβατικό μονοπάτι. Από το αντισυμβατικό μονοπάτι απέναντι στα συμφέροντα, απέναντι στη διαπλοκή. Αυτό το αντισυμβατικό μονοπάτι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μια προοδευτική και πατριωτική κυβέρνηση. Μπορούμε να προσφέρουμε πολλά, αρκεί να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Γιατί κάναμε λάθη. Δεν έφυγε τυχαία ο κόσμος από το ΠΑΣΟΚ. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Δεν χρειάζεται ούτε αλαζονία, ούτε καθεστωτισμός, ούτε πάθος για εξουσία. Χρειάζεται αλληλεγγύη, αλτρουισμός και υπευθυνότητα. Με αυτά τα όπλα είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε αυτό το περίπιστο ιστό σύστημα που έχει στην το μεγάλο μισθό. Γιατί δεν είναι και το λαό. Δεν είναι και το λαό της χώρας. Υπηρετεί μόνο την εξουσία τους. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επέστρεψε. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσία σας. Και να σας πω ότι στις 6 Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ. Όλοι θέλουμε τη μεγάλη κεντροαριστερά. Όλοι θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους που ήταν σε άλλους χώρους, αλλά ανθρώπους που δεν μας πλήγωσαν. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και από άλλα κόμματα. Ανθρώπους που δεν τους πήραμε από το μηδέν και τους κάνουμε νούμερο 2 της χώρας και την πιο κρίσιμη στιγμή μας μαχαίρωσαν πισόπλατα. Το άνοιγμα θα γίνει με αρχές, αξίες και ιδέες. Μόνο έτσι θα έχουμε τα υλικά της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Και για όσους βιάζονται, ας θυμηθούν την ιστορία μας το 1974. Ήρθαν οι νέοι, ήρθαν οι αγωνιστές, ήρθαν οι άνθρωποι των κοινών αγώνων και της κοινής αγωνίας για την αλλαγή. Έθελαν δημοκρατία ποιοτική. Έθελαν ευκαιρίες για όλους. Δεν ήρθαν για να γίνουν υπουργοί. Ούτε για να γίνουν βουλευτές. Ήρθαν γιατί θέλαν αλλαγή. Εάν αγκαλιάσουμε σήμερα τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θέλουν μια αλλαγή για καλύτερο βιωτικό επίπεδο στη ζωή τους, να είστε σίγουροι ότι το μεγάλο ΠΑΣΟΚ, ηθικό και πολιτικά σύγχρονο, θα επιστρέψει δυναμικά, ακόμη πιο δυναμικά τα κόμματα. Θα σας ευχαριστώ και όλοι μαζί να αγωνιστείτε για το δημοσίευμα και για το δημοσίευμα. Να είστε καλά και καλή μαζί.